Άρη, τι γίνεται? Κώστα, τι γίνεται, ρε, είναι δυνατόν? Ήρα για κύπελο στο Ξυλινό. Πάμε για κύπελο, το σηκώνουμε, τελειώσαμε. 100%. Όλα εντός έδρας. 100%. Κλήρωση Λουκούμι. Και μετά με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και τελειώσαμε. Εντάξει, θα γράψει ιστορία ο Ερακλής. Αρκεί να μην είναι ο Σάγκς πάλι στον Ερακλή. Γιατί μπορεί να τον πάρει? Γιατί δεν μπορεί να πάρει δύο ξένους? Σωστό και αυτό. Γιατί έγινε? Μόνο που έκλεισε. Από εκεί που μπορούσε να πάρουμε. Έκλεισε ο Σάγκς σε άλλη ομάδα, αλλά ποιος τον καρτερεί? Ξέρεις τι, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν μιλάμε και για τον Ερακλή. Ναι. Ο Σκορδίλης δεν μπορούσε να βρει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία εδώ στην Ελλάδα και έπρεπε να πάει το παιδί στην Ισλανδία. Ο Σκορδίλης τόσα καλά λεφτά του δώσανε. Επειδή ξέρεις ότι ασχολούμαι, ο Σκορδίλης είχε κλείσει στη Μύκονο. Ναι. Όμως δεν τον ενεργοποίησαν γιατί θα πάρουν το Διαμαντάκο μάλλον. Άλλο πάλι και αυτό. Με λίγα λόγια τον πούλησαν, λέω εγώ, στην παραγωγική. Ή κάτι έγινε τέλος πάντων. Να πάει εκεί πέρα ψηλά, ή κάτι έγινε τέλος πάντων. Μίλησε και με άλλες ομάδες και εδώ από το Βορρά. Ναι. Και ήταν θετικός, δεν είχε πρόβλημα. Όμως τελικά προέκυψε η ομάδα αυτή από την Ισλανδία, η οποία μάλλον δίνει λεφτουδάκια. Οπότε, ποιος τον καρτερεί? Ισλανδία. Άρα ήρθε και με μια ομάδα που διευθέτησε μπαν για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές και κάτι. Σωστά. Εδώ στο Βορρά, όπως λες. Σωστά και αυτό. Είδες τι ωραία. Σωστά και αυτό. Σε λίγο θα πάμε στο Στέργιο Αναστασιάδη. Έχει ένα ρεπορτάζ να μας πει. Πάρει μέχρι τότε. Πάμε εμείς όμως τα δικά μας να μας πεις. Κώστα, ρε, είναι δυνατόν 22,5 πόντους? Ποιον, ναι, και πόσο βγήκε, τώρα το θυμήθηκα. 178 ώρες, Κώστα, ακριβώς 23. Δηλαδή, μιλάμε, ο Μπουκ είναι μεγάλος επιστήμονας. Δηλαδή, ρε, Μπουκ γίνεται 22 στην πρώτη περίοδο και δίνει το σύμπλη, πάει 38,5 ξαφνικά. Και τελειώνει 23, ρε, παιδιά. Αν είναι δυναμών. Δηλαδή, το έδινε 22,5 και πήγε 23. Και εμείς το δώσαμε άντε. Και εμείς είπαμε μέχρι 22. Και στο τέλος κάνα, λέει, απ' τι κάνα στο τέλος οι γκάγκες. Είναι δυνατόν, σε παρακαλώ. Και λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος και η Ελλάδα μας κερδίζει μόνο 6 και πήγε στους 30 φευγά. Αν είναι δυναμόν. Και βέβαια και κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να πούμε, Κώστα, είναι καμπάνες από Ιβάν που φωνάζει παρόν. Κεφάλια παίρνει ο Ιβάν. Που είναι εδώ όμως, γιατί λέει είμαι εδώ για να πληρώσω και να καλύψω. Ωχ, άρα μπορούμε να βάλουμε ένα ξεφονταριστό Ιβάν και να πούμε είμαι εδώ. Ναι, αλλά έναν Ιβάν ο οποίος θα κοιτάει μπροστά ούτε δεξιά ούτε αριστερά, όχι προφίλ. Και λίγο θυμωμένο. Δεν παίζει. Είναι δυνατόν. Δώσ' μου ένα θυμωμένο Ιβάν. Δώσ' μου ένα θυμωμένο Ιβάν. Σωστό και αυτό. Όχι από τον τελικό. Και δεν θέλω ούτε με το πρωτάθλημα. Και ο φίλος μας θα έδινε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θυμωμένο. Και μετά. Ή τον Ιβάν Κορογλισβίλη. Τον Ιβάν Κορογλισβίλη. Από το Ιβανόφιο, τον Βάνο. Νομίζω ότι σου πάει πολύ αυτό το 2 ώρα και δικαιώθω. 100%, 100%. Λοιπόν, για πάμε πρόταση, πάμε πρόταση. Την εθνική μας να μην κερδίσει πάνω από 22,5 πόντους. Και κέρδεις 23. Ήταν πάνω από 22 πόντους και με 23, ευχαριστούμε. Επιτυχία. Σήμερα το πρωί το παιχνίδι με τη Γεωργία του Ιδία Ζούρου ήταν στο σύμπλην 11,5. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε είναι στο σύμπλην 14,5. Αφού η εθνική έκανε πάρτι χθες, θα κάνει και ένα σήμερα να κερδίσει πάνω από 14,5 πόντους. Πρόσεξε πάλι. Δεν θα παίξει μάλλον ο Γιάννης, λέω εγώ. Όχι. Έχω μια τέτοια αίσθηση. Το είπε και ο Βαγγέλης πριν που τον έβγαλα, ότι θα αποφασιστεί το μεσημέρι αν θα παίξει ο Γιάννης. Τώρα σε λίγο. Αν δεν παίξει, μήπως τουτούτ οι αποδόσεις. Γιάννη, τι κάνεις τώρα? Κρατάς δηλαδή εξεκούραση, εντάξει. Με την Τουρκία στο sold out. Έτσι, για να παίξει με την Τουρκία, ναι. Σωστά. Εντάξει, και αυτό. Παρ' όλα αυτά στηρίζουμε εθνική. Εθνική. Πάνω από 14. Έτσι, πάνω από 14 θα συναχωρηθεί ο Ηλίας μας. Αλλά τι να κάνουμε, η εθνική Ελλάδος πάνω απ' όλα. Έτσι και το μάθη θα πει, πάρει, είπες εσύ ότι θα χάσουμε εύκολα. Μου είπανε ότι. Στο ραδιόφωνο είπες ότι. Ναι, ναι. Θα συντριβούμε και τα λοιπά. Δεν το περίμενα από σένα και τα λοιπά. Λοιπόν, έγινε, εντάξει, οκ. Okay. Τα λέμε και αύριο, Κώστα. Ευχαριστούμε, πάρει, τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά, καλό δρόμο για το Βόλο. Λοιπόν.